Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλή χρονιά, να είστε καλά, πάντα με υγεία. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω πόσο σας προβλημάτισαν οι σημερινές εικόνες που είδατε από τις εκκλησίες, κυρία Παγώνη. Με προβλημάτισαν πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό και... πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε σε 10-15 μέρες τι αριθμό κρουσμάτων θα έχουμε. Γιατί πολύ πιθανόν κάποιοι εκεί μέσα ήταν ασυμπτωματικοί, μπορεί να μετέδωσαν και πάμε πάλι να έχουμε κρούσματα διασωληνωμένους, νοσηλευόμενους κλπ. Εμείς εκτός, δεν ξέρω, είδα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα στην παραλία, είχε πάρα πολύ κόσμο. Βγήκαν βέβαια οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να καθίσουν και στα σπίτια τους να κάνουν τη βόλτα τους, αλλά ήταν πάρα πολύ. Υπήρχε συνωστισμός. Ναι, και είναι βέβαια μία εικόνα την οποία συναντήσαμε και τις άλλες ημέρες τώρα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή και οι τελευταίες μέρες είχαμε χαλαρώσει, πρέπει να το παραδεχτούμε. Και την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ακριβώς. Τώρα για αυτή την Πρωτοχρονιά θα τα δούμε περίπου στις 10-11 του μηνός τα αποτελέσματα της παραμονής Πρωτοχρονιάς. Γιατί και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αρκετός κόσμος ήταν στον δρόμο, είχε βγει. Απ' την άλλη μεριά, αν το σκεφτούμε ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιεστεί, όλοι μας έχουμε πιεστεί, είναι 10 μήνες η ιστορία, δεν είναι 20 μέρες και ένας μήνας, είναι 10 μήνες και καταλαβαίνετε ότι βρήκαν την ευκαιρία να βγούνε λίγο να... Και δυστυχώς, ο καιρός και ο καλός καιρός ο οποίος επικράτησε και σήμερα ήταν σύμμαχος βοήθησε πάρα πολύ. Και πάνω που λέμε κάθε τέτοια περίοδο, κάθε χρόνο τέτοια περίοδο να βρέξει λίγο, να κάνει λίγο κρύο, δεν μας βοηθάει τουλάχιστον σε αυτά ο καιρός. Βοήθησε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάρα κυρία Παγωνή, είπαμε οπότε τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια σαφή εικόνα για το κατά πόσο αυτή η κοινωνικότητα που επιδείξαμε την περίοδο των εορτών θα μας κοστίσει. Εσείς βλέπετε να πηγαίνουμε σε παρατεταμένο lockdown από εδώ και στο εξής, γιατί ξέρετε, έχουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τις 11 του Γενάρη. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι περισσότεροι συμπεράσματα κάνουμε. Δεν θα αντέξουμε, δεν αντέχει ο κόσμος τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορούν να αντέξουμε παραπάνω, δηλαδή παρατεταμένο lockdown. Και οι λόγοι είναι ότι είναι πάρα πολύς ο χρόνος που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, μην ξεχνάμε, πρέπει να ανοίξουν καταστήματα, πρέπει να ανοίξουν μαγαζιά. Ο κόσμος βρίσκεται σε μία απόγνωση. Οικονομικά η χώρα, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά πώς, εάν κυρία Παγώνη, τα κρούσματα δεν είναι έτσι όπως τα θέλουν τουλάχιστον οι ειδικοί, πώς θα πάμε και θα ανοίξουμε τα καταστήματα? Και αν δεν κάνω λάθος, εσείς. Αν συνεχιστούν τα κρούσματα και αυξάνονται, φυσικά και δεν πρόκειται να ανοίξουν. Εσείς σήμερα στο Sky, αν δεν κάνω λάθος, μιλήσατε, δεν ήσασταν και υπέρμαχος του άμεσου ανοίγματος του click away. Όχι. Όχι. Γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε αύξηση κρούσματων. Οι εμβολιασμοί τώρα, κυρία Παγώνη, πώς πάνε στα νοσοκομεία της? Κοιτάξτε, δεν πάνε πολύ γρήγορα και το τονίσαμε αυτό και πρέπει να γίνουν πολύ πιο γρήγορα, γιατί όταν έχουμε στόχο γύρω στο τέλος Ιουνίου να έχουμε ένα 60% ανοσίας, εάν πάμε έτσι με αυτούς τους ρυθμούς δεν πρόκειται να το φτάσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι εμβολιάζονται περίπου 5.000, γίνονται 5.000 εμβολιασμοί καθημερινά. Σε τι αριθμό πρέπει να φτάσουμε? Θα συνεχιστεί όμως αυτό? Υπάρχει ένα ερώτημα. Θα συνεχιστεί, γιατί περιμένουμε, μην ξεχνάτε, περιμένουμε και τις δόσεις των εμβολίων. Δεν έχουμε όλες τις δόσεις για να είμαστε σίγουροι. Ναι, σήμερα βέβαια έδωσε η Κομισιόν την έγκριση για το εμβόλιο της Μοντέρνα. Φαντάζομαι σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται και αυτές. Κάποιες διαδικασίες. Δεν μπορεί να είναι αμέσως έρχεται κατευθείαν στην Ελλάδα. Χρειάζονται κάποιες διαδικασίες για να φτάσει. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να προχωρήσουμε τους εμβολιασμούς. Ήδη υπάρχουν οι ομάδες, ήδη κάποια νοσοκομεία καθυστέρησαν και στην επαρχία και στην Αττική. Κάναμε παρέμβαση. Ξεκινάνε τώρα από την Παρασκευή πάλι να εμβολιαστούν αυτά τα οποία είχαν μείνει πίσω και επειδή πιστεύω ότι θα συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, θα πρέπει η ομάδα η οποία έχει αναλάβει τους εμβολιασμούς να προσπαθεί να αξιοποιήσει το σχεδιασμό που έχουν κάνει, ούτως ώστε να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Μάλιστα. Εσείς έχετε κάνει την πρώτη δόση, κυρία Παγώνη? Όχι, γιατί μας είπαν θα έρχονταν σαν Δευτέρα να κάνουμε τη δόση για τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Και τελικά μας έστειλαν χαρτιά να ανακληθεί. Πονάξαμε, πήγαμε, πιέσαμε. Τελικά θα ξεκινήσουμε τώρα την Παρασκευή. Μάλιστα. Αλλά δεν έγινε μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, έγιναν και σε άλλα νοσοκομεία. Εκεί είδαμε τι έγινε και στο νοσοκομείο της Καρδίτσας που προκάλεσε και την παραίτηση του διοικητή. Αυτό το χαρτί το οποίο κυκλοφόρησε. Όχι, παραίτησε το διοικητή, έπρεπε να τον παραιτήσει. Δεν γινόταν διαφορετικά. Μάλιστα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Να είστε καλά, κυρία Παγώνη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά και εσύ. Καλή χρονιά. Γεια σας.